Στεφανόπουλος. Στο έργο «Υποδείο με τον παπουτσωμένο γάτο», ο παπουτσωμένος γάτος ο πιο επινοητικός, εφευρετικός και φυσικά έξυπνος γάτος των παραμυθιών, ο οποίος με ένα ζευγάρι μπότες και εφευρετικότητα και επινοητικότητα κάνει το φτωχό αφέντη του, τον μετατρέπει με γενναιότητα σε έναν στην αρχή κόμι και μετά όταν παντρεύεται την όμορφη πριγκίπισσα, έναν μεγάλο βασιλιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την πρώτη παιδική σκηνή του ΜΕΘ, γιατί είμαστε και εμείς παιδιά μέσα στην ψυχή μας, και θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας, τους συνεργάτες μου, που είμαστε 18 άτομα, οι οποίοι δουλεύουμε κάθε βράδυ για πολλούς μήνες, και έχουμε την απόλυτη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι και αυτοί κάθε βράδυ και μας δίνουν κουράγιο, και φυσικά οδηγούμαστε από την καινούργια σκηνοθέτη, την Πρωτάρα Λαϊκά, η οποία με ασίγα στο πάθος και εφευρετικότητα και επινοητικότητα, και αυτή μας λέει τις καινούργιες ιδέες. Και είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε στα παιδιά ένα έργο το οποίο θα το θυμούνται. Αλλά όχι μόνο στα παιδιά. Καλούμε και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, οι οποίοι θα ακούσουν μια ερώτηση, αν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Άρα πρέπει να έρθουν και οι μπαμπάδες. Ευχαριστώ και πάλι που μου δίνετε αυτή η μεγάλη τιμή.